Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 25 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στο Super B, το μεγάλο περιφερειακό κανάλι. Ημέρες καύσωνα, ημέρες ζέστης, ημέρες Euro και εκπομπής Eurotime. Το Σαββατοκύριακο ξεκινούν οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16 στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα. Δυστυχώς, μετά το τέλος της εκπομπής δεν έχουμε μπάλα, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή την ώρα που θα είμαστε μαζί, μέχρι τις 10 και κάτι, θα σας ικανοποιήσουμε και με το παραπάνω. Θα πει κανείς τώρα, επειδή ξέρετε ποιος είναι ο καλεσμένος, τον έχω προλογίσει και από χθες, τι θέλει ένας μπασκετικός σε μια εκπομπή ποδοσφαίρου. Θα μας το απαντήσει ο ίδιος. Μαζί μας ο Τάκης Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού, να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Παίρνουμε τη δουλειά των ποδοσφαιρικών. Είναι... Ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι όλοι έπαιξαν μπάλα μικροί και όλοι παρακολουθούν μπάλα. Και εσείς παρακολουθείτε μπάλα. Ναι, ξέρω ότι βλέπετε πολύ ποδόσφαιρο. Κυρίως αγγλικό ποδόσφαιρο, έχω την αίσθηση. Ναι, ναι. Αγγλικό και στο Euro απούσα της Ελλάδας είμαι με την Αγγλία, η οποία βέβαια δεν μας έχει δώσει καλά δείγματα, αλλά θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Δεν έχει δώσει καλά δείγματα, αλλά εάν ξεπεράσει στο knockout παιχνίδι της φάσης των 16 στην Γερμανία, νομίζω ότι μετά είναι στρωμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος. Ναι, γιατί πάει από το εύκολο μονοπάτι, ήταν τυχερή η Αγγλία σε αυτό. Δεν το διάλεξε νομίζω, αυτό διάβασα, δεν το διάλεξε, αλλά αυτό είναι το εύκολο μονοπάτι και πράγματι ο νικητής του παιχνιδιού Αγγλία-Γερμανία, που δεν είναι βέβαια εύκολο παιχνίδι για την Αγγλία, μπορεί να φτάσει τελικό. Έχει όλες τις προϋποθέσεις. Αν και βέβαια δεν θα πρέπει να υποτιμάμε την Ολλανδία. Καμία ομάδα δεν πρέπει να υποτιμάμε, διότι όταν εμείς κάνουμε προβλέψεις, η μπάλα γελάει. Αλλά από τις υπόλοιπες ομάδες φαίνεται η πιο δυνατή η Ολλανδία. Μην υποτιμάμε λοιπόν την Ολλανδία. Επίσης η Δανία, παρά το μεγάλο σοκ που υπέστη μαζί με όλους εμάς βέβαια, με όλο τον πλανήτη, δείχνει να ανακάμπτει και εν πάση περιπτώσει δεν είναι καμία αμεληταία, ούτε η Σουηδία είναι αμεληταία ποσότητα, αλλά κυρίως η Ολλανδία, η οποία νομίζω αν δεν κάνω λάθος πέρασε με 3 νίκες, έβαλε αρκετά γκολ και τα λοιπά και έχει και μία παράδοση. Η Ολλανδία είναι ένας... αλλά νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι ίσως βγάλει φιναλίστο, Αγγλία-Γερμανία. Δεν αναφέρεται καθόλου την Ιταλία, που και αυτή έκανε... Η Ιταλία είναι στον άλλο, είναι στο μονοπάτι, στο μονοπάτι του θανάτου. Νομίζω ότι είναι η ομάδα η οποία έχει κερδίσει μέχρι τώρα περισσότερο από κάθε άλλον τις εντυπώσεις. Και αυτό γιατί βλέπουμε μία διαφορετική Ιταλία με μία άλλη φιλοσοφία. Μια Ιταλία η οποία παίζει... Δεν παίζει κατενάτσιο. Πολύ, το έχει αφήσει, εντάξει, το κατενάτσιο το έχει αφήσει... Και νωρίτερα. Χρόνια τώρα, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο και φαίνεται και πολύ αποφασισμένη. Και θα έλεγα ότι μετά την Ιταλία, εντυπώσεις καλές έχει αφήσει και, και το Βέλγιο. Είπα ήδη για την Ολλανδία. Η μεγάλη απογοήτευση είναι η Γερμανία, παρόλο που προκρίθηκε. Νομίζω ότι όλοι περίμεναν περισσότερα πράγματα από την Γερμανία. Και η Πορτογαλία είναι αυτό που περιμέναμε. Έχει το μεγαλύτερο στάρ παίχτη του πλανήτη. Και είναι μια ομάδα η οποία είναι ικανή για όλα. Να μην ξεχνάμε ότι και στο προηγούμενο Euro είχε προκριθεί με 3 ισοπαλίες, νομίζω με 0-0, 1-1 κτλ. Και πήρε το Euro. Και τώρα κινδύνευσε να μείνει απ' έξω, όπως και η Γερμανία και άλλες ομάδες. Και πάντα η Πορτογαλία είναι, θα έλεγα, η Πορτογαλία είναι πάντα μια ομάδα η οποία είναι απρόβλεπτη. Δηλαδή μπορεί να κάνει το καλύτερο και το χειρότερο. Ναι. Έχουμε δει καλό θέαμα. Πολλά γκολ και πολύ καλά γκολ. Νομίζω ότι είναι ένα χορταστικό Euro μέχρι στιγμής. Ναι, είναι. Πολλά όντως, γκολ. Όντως, παρά το σοκ με το οποίο ξεκίνησε και παρά το γεγονός ότι είναι ένα Euro που ήρθε μετά από το COVID με μια αγωνιστική περίοδο που δεν ήταν κανονική, δεν είχε κανονικότητα,
είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά νομίζω θα πρέπει να κάνουμε και ένα σχόλιο. Ναι, ναι. Ότι αυτό το περιστατικό με τον Έριξεν, δεν πρέπει, τον Κρίστιαν Έριξεν, δεν πρέπει να περάσει έτσι. Είναι καιρός να αφυπνιστεί και νομίζω το έχουν πει και προπονητές μεγάλοι, ο Γιούργεν Κλοπ και άλλοι, και νομίζω και ο Γκουαρδιόλα και άλλοι προπονητές. Ο Λεβαντόφσκι έκανε σχετική δήλωση. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσει η παγκόσμια ηγεσία του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο σήμερα, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, είναι ένα άθλημα καταρχήν που μοιάζει πολύ με το μπάσκετ, μοιάζει πολύ περισσότερο από ό,τι έμοιαζε παλιά με το μπάσκετ. Είναι πάνω κάτω, δεν υπάρχουν τρεις οριοθετημένοι τομείς στο γήπεδο. Οι επιθετικοί αμήνονται με πρεσάρισμα πολλές φορές και από την... από την άμυνα του αντιπάλου, ναι, ναι. Από την περιοχή δηλαδή, ναι, ναι. ή από τα τρία τέταρτα. Βλέπουμε οι αμυντικοί έχουν επιθετικές ικανότητες και αναπτύσσονται και βγαίνουν και από τα πλάγια, βάζουν γκολ. Και σε επίπεδο επιστημονικό θα πρέπει να πούμε ότι στο ποδόσφαιρο έχουν αυξηθεί θεαματικά τα χιλιόμετρα που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι οι ποδοσφαιριστές, επειδή κάνουν πολλά sprint, επιβαρύνουν πάρα πολύ τον οργανισμό τους, διότι ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί παραγωγή ενέργειας που προκαλούν μεγαλύτερη κόπωση, δηλαδή ο αναερόβιος γαλακτικός και ο αναερόβιος αγαλακτικός μηχανισμός. Θα πρέπει λοιπόν οι ποδοσφαιριστές να ξεκουράζονται περισσότερο, να έχουν χρόνο για να ανακάμψουν, να ανακάμπτουν μετά από περιόδους μεγάλης κόπωσης. Και ξέρετε, νομίζω... είναι γεμάτο το καλεντάρι βέβαια. Ναι. Παίζουν συνεχώς παιχνίδια. Συνεχώς παιχνίδια. Έτσι. Και τώρα δεν θα ξεκουραστούν, θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα σε λίγο. Ναι. Και επίσης πρέπει να αναθεωρηθεί... Βγάζουν πολλά λεφτά, θα πει κάποιος βέβαια, αλλά και πάλι είναι θέμα υγείας. Έτσι. Πώς θα αντέξει ένας οργανισμός σε τέτοιο υψηλό επίπεδο? Ακριβώς. Τα λεφτά δεν βοηθάνε στον... μπορεί να έχεις μια καλύτερη ιατρική περίθαλψη, αλλά λίμωνο. Η υγεία είναι ένα αγαθό το οποίο δεν το βάζουμε πάνω κάτω από οποιοδήποτε, από οτιδήποτε άλλο. Και ήθελα να πω λοιπόν, για να κλείσω αυτή την κουβέντα, γιατί είναι και δυσάρεστη, ότι δεν είναι μόνο η αφύπνιση, δεν χρειάζεται μόνο η αφύπνιση της παγκόσμιας ηγεσίας του ποδοσφαίρου, η οποία φαίνεται να βάζει το κέρδος πάνω από την υγεία των αθλητών και την ασφάλεια των αθλητών, των επαγγελματίων μιλάω, αλλά πρέπει να ψαχτεί και η επιστημονική κοινότητα, οι εργοφυσιολόγοι, οι γιατροί, όλες οι ειδικότητες, οι επιστημονικές, οι σχετικές, γιατί πρέπει να αλλάξει το ιατρικό, να εξυγχρονιστεί το ιατρικό, να εξυγχρονιστούν τα ιατρικά πρωτόκολλα. Ναι. Εδώ πέρα τώρα, αν δεν κάνω λάθος, γιατί διαβάζω αλλά δεν ξέρω αν είναι και σίγουρες, ότι ο Έριξεν διαγνώστηκε με υπερτροφία του μυοκαρδίου. Είναι γνωστή υπερτροφία της καρδιάς, η οποία σε έναν άνθρωπο μη αθλητή θεωρείται καρδιοπάθεια, θεωρείται ασθένεια. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στους αθλητές. Οι ποδοσφαιριστές πλέον κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν περίοδοι ανάπαυσής τους. Αυτό νομίζω έπρεπε να το πούμε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, και βεβαίως και απεινιδωτές και γνώσεις σε όλους για πρώτες βοήθειες από ένα προπονητή, ένα διαιτητή, ένα ποδοσφαιριστή. Όλοι πρέπει να ξέρουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Σε αυτό το επίπεδο πλέον και φάνηκε και με τον Έριξεν, ότι υπήρξε άψογη και έγκαιρη παρέμβαση. Αλλά θα πρέπει και όλα αυτά που λες, και οι επιγνητωτές, δεν είναι μόνο επιγνητωτές, είναι και άλλα, ναι, ναι. και άλλος εξοπλισμός που χρειάζεται. Θα πρέπει να υπάρχει από την κορυφή μέχρι... Το τελευταίο τοπικό πρωτάθλημα. Τους πρόποδες του οικοδομήματος του ποδοσφαίρου και στους ερασιτέχνες αθλητές. Διότι η αξία της ζωής είναι ίδια για κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από το αθλητικό του μέγεθος. Μάλιστα. Λοιπόν, κάναμε αυτή την παρένθεση. Ήταν αναγκαία και καλά την κάναμε, γιατί όπως και να έχει, ό,τι και να γίνει στο τελικό του γύρο, το θέμα με τον Έριξεν ήταν το θέμα που συζητείτο μέχρι τώρα και συντάραξε όλο τον πλανήτη, όπως είπαμε. Επειδή μου δώσατε πάσα νωρίτερα,
για τα γκολ. Για τα γκολ. Δηλαδή πολύ ωραία γκολ. Μπήκαν καταπληκτικά γκολ. Έχει ετοιμάσει εδώ η Κατερίνα Ιβλάχου και ο Παύλος Σουλιώτης ένα ωραίο βίντεο με τα καλύτερα γκολ του Euro μέχρι στιγμή. Νομίζω ότι μπορεί να δούμε και στην πορεία και άλλα καλύτερα γκολ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα 5 καλύτερα γκολ μέχρι στιγμή κατά εμάς. Μπορεί ο Τάκης ο Πετρόπουλος να προσθέσει μερικά ή να αφαιρέσει μερικά στην πορεία. Πάμε να δούμε λοιπόν. Εδώ είναι στο Τουρκία-Ιταλία. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Η Τουρκία απογοητευτική εδώ μεταξύ Τάκη Πετρόπουλο, έτσι. Σε αυτό ναι, είδα μία από τις ομάδες που περιμέναμε περισσότερα. Είχε διαφημιστεί η ομάδα και γενικά το τουρκικό ποδόσφαιρο είναι ανεβασμένο. Αλλά. Ο Ινσίνιε λοιπόν. Εδώ πλασέ, ωραίο. 3, ένα ωραίο πλασεδάκι. Ναι, κλασικό γκολ. Κλασικό γκολ από τον. Δεν το υποτιμώ. Ένα πολύ ωραίο πλασέ. Βρήκε όμως. Πήγε η μπάλα γωνία-γωνία, έτσι. Ναι, ναι, εντάξει, είναι πολύ από ωραίο. Από δύσκολη γωνία. Λοιπόν, Ουγγαρία-Πορτογαλία. Εδώ έχουμε Κριστιάνο Ρονάλντο να μαγεύει. Έχει ήδη περάσει τον Πλατινί και συνεχίζει να διαπρέπει. Εδώ, κοίταξε, Τάκη Πετρόπουλο, κοιτάξτε, κύριε Πετρόπουλε. Εντάξει. Τους πέρασε όλους μέσα στη μικρή περιοχή, μέσα στη μεγάλη περιοχή, κινήθηκε και έβαλε τον γκολ. Έχετε φέρει σημειώσεις. Είναι ο απόλυτος αθλητής. Ναι. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Με άψογη τεχνική, αλλά οι φυσικές του. Γι' αυτό είναι 36 χρονών και πρωταγωνιστή. Αυστρία, Βόρειας Μακεδονία. Η Αυστριακή σκληροτράχη. Μια δεύτερη Γερμανία, νομίζω έτσι, κανονικά. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και τον γκολ. Το πιάσε, νομίζω ήταν αλεούπ φάση για να χρησιμοποιήσουμε και μπασκετικούς όρους. Είναι στον αέρα ακριβώς. Ναι, πώς την πιάνει την μπάλα. Όχι, δεν το κουμπάει. Δεν ο Λάινερ και βάζει τον γκολ. Ολλανδία-Ουκρανία. Εδώ είναι τον γκολ από την Ουκρανία. Από τον Γιαρμολένκο. Καταπληκτικό γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Στη γωνία. Καταπληκτικό γκολ. Στο γάμα που λέγαμε. Ναι, 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 ναι. Εξαιρετικό γκολ. Πραγματικά εξαιρετικό γκολ. Ακριβώς εκεί στο γάμα δεν μπορέσει ο Ολλανδός τερματοφύλακας και Σκωτία-Τσεχία. Να δούμε και το νούμερο ένα γκολ του Euro, το οποίο μπήκε από πόσα μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι, νομίζω Σικ, έτσι. Είναι το πιο εγκεφαλικό γκολ που μπήκε. Είναι ο Πάτρικ Σικ. Ναι. Είναι το πιο εγκεφαλικό. Εδώ δείχνει. Έχει βγει και ο τερματοφύλακας έξω. Ναι, ναι, δείχνει ας πούμε ότι ο παίχτης, ένας ευφυής παίχτης, έχει σκανάρει το γήπεδο όλο. Ναι, ναι. Δεν βλέπει δηλαδή, βλέπει πολύ μακριά. Το θεωρώ, θα το έλεγα αυτό, το πιο εγκεφαλικό γκολ. Και ταυτόχρονα, ναι, ναι. Θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι το πιο εγκεφαλικό γκολ και το πιο έξυπνο γκολ είναι νομίζω του Αλεξέη Μιραντσούκ, ναι, ναι. Ο οποίος κάνει μία από δεξιά μία κλειστή τρίπλα και σε μισό χρόνο, όχι σε ολόκληρο χρόνο, σουτάρει, πλασάρει και βάζει γκολ. Δεν το δείξατε αυτό το γκολ, θεωρώ ότι είναι το πιο έξυπνο γκολ. Αφήσαμε και εσάς να προσθέσετε κάποια γκολ. Ναι, είναι το πιο... Κατά τη γνώμη μου βέβαια πάντα, ναι, ναι. Είναι το πιο έξυπνο γκολ που μπήκε κατά τη γνώμη τη δικιά μου, το επαναλαμβάνω, στο Euro και ξαναπεριγράφω τη φάση, είναι στη μικρή περιοχή, κάνει κλειστή τρίπλα από δεξιά προς τα αριστερά, κλειστή τρίπλα και σουτάρει στο μισό χρόνο, δηλαδή δεν προλαβαίνει κανένας να τη δράσει, ούτε ο αμυντικός, ούτε ο τερματοφύλακας και κάνει πλασέ στο απέναντι δοκάρι, θα πάει η γωνία. Και υπάρχουν και κάποια γκολ, τα οποία ήταν καρμπών και τα οποία εμένα μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι έξω από την περιοχή, από τη μεγάλη περιοχή και είναι καρμπών, είναι κάποια είναι 2-3 είναι του Σακίρι του, στο Ελβετία-Τουρκία, του Καχβέτσι στο Ελβετία-Τουρκία. Επίσης μπήκαν 2 γκολ καρμπών. Είναι πλασέ από έξω από τη μεγάλη περιοχή και υπάρχει και ένα
Και ίδιο γκολ έχει βάλει ο Ντάμσγκαρντ στο παιχνίδι Ρωσία-Δανία, ακριβώς ίδιο, καρμπών. Και ένα γκολ, περίεργο γκολ, πάλι έξω από την περιοχή του Μόντριτς, στο Κροατία-Σκοτία, όπου είναι κεραυνός με ανάποδο πόδι. Με ανάποδο πόδι και νομίζω το πιάνει εξωτερικό φάλτσο, εξωτερικό φάλτσο και πάει η μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Είμαστε μαζί με τον Γιώργο τον Αναστασόπουλο. Συρτώσου, πρόκειται για εκπληκτικό. Είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα που αναφέρατε και εσείς. Εκπληκτικό γκολ, εκπληκτικό γκολ. Με ανάποδο πόδι. Παλιά καραβάνα ο Μόντριτς. Νομίζω ότι πραγματικά είναι αυτό που λέμε παικτάρας. Πάμε να δούμε και την καρτέλα με τα γκολ, με τους πρώτους σκόρερ του Euro, αφού έχουμε πιάσει την κουβέντα με τους σκόρερ. Εδώ είναι Κριστιάνο Ρονάλντο, 5 γκολ, 1 assist σε 270 λεπτά συμμετοχής. Είναι ο απόλυτος star του Euro, Τάκη Πετρόπουλε. Patrick Schick, είναι ο απόλυτος star, βέβαια. Patrick Schick, ο Τσέχος, με 3 γκολ και το καλύτερο ίσως γκολ μέχρι στιγμής, όπως έχουμε πει, ναι. σε 236 λεπτά συμμετοχής. Ο Forsberg, ο Σουηδός, 3 γκολ κι αυτός. Βλέπετε για τους χρόνους συμμετοχής στην τελευταία στήλη. Ο Λουκάκου, δεν τον αναφέραμε τον Λουκάκου, έχει κάνει καλό γύρο μέχρι στιγμής. Ο Λουκάκου έχει κάνει καλό γύρο και έκανε και πολύ καλό πρωτάθλημα. Ναι. Είναι ανεβασμένος. Στην Ιταλία. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Λεβαντόφσκι που δυστυχώς. Ο Λουκάκου είναι ένα θορυκτό. Σωστά. Ο Λεβαντόφσκι που δυστυχώς. Δεν θα τον απολαύσουμε. Αλλά αυτό είναι ένα ατύχημα για το. Δηλαδή το ότι δεν συνεχίζει ο Λεβαντόφσκι, αυτός ο μεγάλος παίκτης, είναι και με τον τρόπο που αποκλείστηκε η Πολωνία, είναι από τα κακά, ας πούμε, τα άσχημα του Euro και το θεωρώ ατύχημα. Αυτός ο παίκτης, να μην τον δούμε αυτόν τον παίκτη στη συνέχεια, στην πορεία. Είναι και αυτός πάρα πολύ παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου και ο Βαϊνάλντουμ, ο Ολλανδός, Ζορζίνιο. Βαϊνάλντουμ. Με 3 γκολ και αυτός. Θα γίνει μάχη, αλλά νομίζω ότι ο Ρονάλντο δύσκολα θα χάσει την πρωτιά. Ό,τι και να κάνει η Πορτογαλία, νομίζω θα ξανασκοράρει. Ένα γκολ ακόμα σίγουρα θα το έχει. Ναι, οπότε αν βάλει ένα γκολ. Θα δούμε, είδαμε. Έχει ήδη περάσει τον Πλατινί, το αναφέραμε αυτό. Ο Πλατινί σε ένα έχει Euro. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ναι, το 1984. Είναι όπως είπες, ο απόλυτος star. Ποιο Euro θυμάστε από το παρελθόν? Εντάξει, πάντα τα παρακολουθούσα. Θυμάμαι, δεν είμαι πολίτης που να θυμάμαι συγκεκριμένα πράγματα, αλλά αν θες να με ρωτήσεις κάτι, φυσικά θυμάμαι αυτό που το 2004 εννοείται, που είμαστε καρφωμένοι όλοι στους δέκτες μας και σε μεγάλο βαθμό δεν πιστεύαμε και αυτό που βλέπαμε. Ναι. Ειδικά στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Νομίζαμε ότι ήταν όνειρο. Ή στο παιχνίδι με την Τσεχία. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Και δυστυχώς το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό δεν το κεφαλαιοποίησε. Δεν το κεφαλαιοποίησε. Εντάξει, μην το αναλύσουμε τώρα αυτό. Θέλει εκπομπές και εκπομπές για να αναλυθεί. Ναι, ίσως και όχι. Το μπάσκετ. Ναι. Το κεφαλαιοποίησε. Δηλαδή μετά το 87. Είχαμε μία ανάπτυξη. Τώρα έχουμε μία κάμψη, βεβαίως, εντάξει. Δεν είχαμε απλά μία ανάπτυξη. Έγινε το εθνικό μας σπορ. Ναι, έγινε η επίσημη αγαπημένη, πώς την έχουν ονομάσει, ναι. Εθνική ομάδα. Γιατί ακολούθησε και το 2005 και το 2006 η νίκη. Ναι, και δεν πιστεύω εγώ αυτό που λέγεται ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που πηγαίνει περισσότερο στους Έλληνες, το ποδόσφαιρο. Είναι το κατεξοχήν, είναι στο DNA του Έλληνα. Δεν έχουμε οργάνωση. Δεν έχουμε. Μας λείπουν πράγματα. Εγώ, τώρα, όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό και έχει δει, εγώ έχω πάει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. Βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Αλκμαρ, ας πούμε, εντάξει, που έχει μια ομάδα στην Αλφα Εθνική της Σουηδίας. Βλέπεις, ας πούμε, στη σειρά. Τα γήπεδα τα βοηθητικά, ας πούμε, που κάνουν προπόνηση εραστεχνικές ομάδες κτλ. Γιατί οι παίχτες που βγαίνουν από το εραστεχνικό ποδόσφαιρο, από τη βάση. Εάν δεν έχεις καλά οργανωμένη τη βάση, η βάση τι χρειάζεται? Χρειάζεται υλικοτεχνικές υποδομές, δηλαδή εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς υλικοτεχνικούς, δηλαδή τα σύγχρονα όργανα που χρησιμοποιούν οι προπονητές για την προπόνηση. Χρειάζεται επιστημονική παρακολούθηση των αθλητών,
και χρειάζεται και στελέχωση. Στελέχωση. Και προγραμματισμός βέβαια, εντάξει. Ένας εθνικός προγραμματισμός. Υπάρχουν πολλές παθογένειες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι οποίες είναι αποσπασματικές. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή βλέπεις τώρα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ας πούμε, για παράδειγμα η Southampton. Έχει τις καλύτερες ακαδημίες. Οργάνωση, φοβερή. Εδώ δεν υπάρχει αυτό, δεν επενδύουν δηλαδή σε αυτό. Και θα πρέπει να το δει και το κράτος και εντάξει τώρα, εφόσον είμαστε στον καπιταλισμό και υπάρχουν οι ΠΑΕ, θα πρέπει να επενδύσουν χρήματα. Οι ΠΑΕ, αυτοί δηλαδή που παίρνουν τις ομάδες, να επενδύσουν χρήματα. Χωρίς να επενδύσεις χρήματα δεν γίνεται. Χωρίς δηλαδή προπονητικά κέντρα κτλ. Δεν γίνεται. Ναι. Γιατί τα χορτάρια δεν είναι ανθεκτικά και δεν μπορούν να τα καταπονείς, ας πούμε, καθημερινά και πολλές ώρες. Χρειάζεται να έχεις γήπεδα πολλά. Και εντάξει, χρειάζονται συντήρηση. Δεν είναι. Θέλει μία οργάνωση. Και ίσως και αλλαγή νοοτροπίας. Είναι μεγάλη συζήτηση, το είπαμε και νωρίτερα. Ναι, και αλλαγή νοοτροπίας. Δεν κεφαλοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση όλη. Δεν κεφαλοποιήθηκε. Τώρα δεν ξέρω. Μία πρόχειρη αναφορά, γιατί δεν είμαστε. Εγώ δεν είμαι ειδικό στο ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται δηλαδή στο εσωτερικό του και ποια είναι. Αν υπάρχει παθογένεια, δεν υπάρχει παθογένεια. Ό,τι ακούνε και άλλοι, ακούω και εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι οι αιτίες όμως, εγώ δεν νομίζω, ας πούμε, ότι είναι, ξέρω εγώ, για την ανάπτυξη. Μπορεί να είναι παθογένεια, όχι μπορεί, είναι παθογένεια. Οι παράγκες που κατά καιρούς υπάρχουν, ο διοικητικός έλεγχος. Το στοίχημα. Καλά, το στοίχημα είναι πληγή, δεν είναι παθογένεια. Αυτή είναι μια πληγή, το στοίχημα. Ίσως και είναι οι πολλοί ξένοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτό μπορεί να το και πω. Αυτό, και αυτό παίζει ρόλο, και αυτό παίζει ρόλο. Δεν υπάρχει τρόπος, καταρχήν υπάρχει ένα χάσμα. Εγώ τώρα και ως προπονητής μπάσκετ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι για να αναδειχθεί ένας παίχτης, πρέπει να για να γίνει κάποιος παίχτης που έχει το ταλέντο, πρέπει να ξεκινήσει από μία ηλικία. Στο μπάσκετ είναι 7-8 χρονών, νομίζω και στο ποδόσφαιρο πρέπει να είναι το ίδιο, στα ομαδικά αθλήματα είναι, σε κάποια αθλήματα είναι και πιο μικρή ακόμη, στα ατομικά. Και στην Ελλάδα και να υπάρχει, ας πούμε, μία ομαλή εξέλιξη και ανέλιξη του αθλητή. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει καταρχήν ένα μεγάλο χάσμα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα από το πώς ένας παίχτης θα περάσει από την ΚΑΠΑ 18 στην αντρική ομάδα. Πώς θα αποκτήσει δηλαδή τις εμπειρίες και πολλά παιδιά εκεί, αυτό διαβάζω κιόλας, επαναλαμβάνω ότι δεν παριστάνω τον ειδικό, διαβάζω. Χάνονται πολλά παιδιά σε αυτό το πέρασμα. Πολλά παιδιά εκεί χάνονται, πολλά παιδιά καταστρέφονται. Πολλά παιδιά καταστρέφονται γιατί. Και μένουν όνια ταλέντα. Δηλαδή την καριέρα τους, γιατί δεν έχουν τη σωστή νοοτροπία, δεν έχουν διαπαιδαγωγηθεί δηλαδή σωστά. Διότι για να γίνει κάποιος σπουδαίος αθλητής και να φτάσει σε αυτό το ανώτερο επίπεδο, υποβάλλεται και σε θυσίες στη ζωή του. Δεν είναι μόνο είναι ταλέντο, χρειάζεται ταλέντο, χρειάζεται να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, εντάξει, αλλά χρειάζεται να προσέχεις και την υπόλοιπη ζωή σου. Δεν γίνεται, επιλέγεις. Εάν θες να κάνεις καριέρα αθλητή, κάποια πράγματα δεν θα τα ζήσεις όπως στην ίδια ένταση και στην ίδια ποσότητα που τα ζουν οι συνομιλικοί σου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας αθλητής να παίζει εθνική ομάδα, ας πούμε, πώς το λένε στην Εθνική Νέων Ποδοσφαίρου και να παίζει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να πηγαίνει να παίζει Κυριακή και το Σάββατο να πηγαίνει σε πάρτι, ούτε γίνεται να πίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Και ο Ρονάλντο, ας πούμε, ο οποίος είναι θαυμαστός στον τρόπο ζωής, υγιεινής και αθλητικής ζωής, τα λέει αυτά και δεν τα λέει μόνο, τα δείχνει κιόλας. Τα δείχνει. Σωστά. Και τον βλέπουμε πώς μεγαλώνει και το χρόνο της αθλητικής του ζωής, 36 χρονών και δεν φαίνεται ότι. Δεν έχει τέτοιο θέμα ότι. 5, τι θα γίνει με σένα. Χρόνια. Και άλλοι παίχτες και στο μπάσκετ, ο Σπανούλης, ας πούμε, που είναι επαγγελματίας. Άρα λίγο θα ήταν στον Καναδά. Υψηλού επίπεδου. Λοιπόν, επειδή είστε προπονητής μπάσκετ πολλά χρόνια, πάμε να δούμε και τους προπονητές τώρα του Euro. Μάλιστα.
Εδώ έχουμε την καρτέλα με αυτούς που αναδείχθηκαν καλύτεροι προπονητές στα προηγούμενα Euro. Τελευταίος ο Φερνάντο Σάντος, Πορτογάλος προπονητής. Ναι. Νωρίτερα ο Βιθέντε Ντελ Μπόσκε, ο Ισπανός, πολύ σπουδαίος προπονητής. Ο Λουίς Αραγωνές, ο Ότο Ρεχάγκελε, δικός μας. Ναι, ναι. Και βλέπουμε και πιο πίσω τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά το 92 είναι ο Δανός, ο Ρίτσαρντ Μέλλερ Νίλσεν, αείμνηστος, ο οποίος μάζεψε από τις παραλίες τους Δανούς και τους πήγε και κατέκτησαν το Euro το 92. Το 88 με τη μεγάλη Ολλανδία του Ράικαρντ, του Κούμαν, του Γκούλιτ και του Βαμπάστεν, ο Ρίνους Μίχελς. Και δεν χρειάζεται να πάμε πιο πίσω, νομίζω εντάξει, οι παλιότεροι βλέπουν. Έτσι, ο πρώτος κορυφαίος προπονητής ήταν ο Γαβρίλ Καχάλιν από την Σοβιετική Ένωση. Ναι. Έτσι. Βλέπουμε και Τσεχοσλοβάκους, βλέπουμε και Δυτικογερμανούς. Αυτή είναι η λίστα με τους κορυφαίους προπονητές. Ποιον προπονητή εσείς θα επιλέγατε? Ναι, καταρχήν θέλω να πω το εξής. Όταν ένας προπονητής φτάνει σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο, ανεξάρτητα από το αν κατέκτησε τον τίτλο ή όχι, θα μπορούσε να έρθει και δεύτερος, ας πούμε, ή τρίτος. Σωστό, σωστή παρατήρηση. Για να φτάσει όμως, γιατί τώρα το να πάρεις και ένα Euro είναι και σε ένα βαθμό είναι και θέμα τύχης. Σε ένα μικρό βαθμό, όχι σε μικρό, σε ένα βαθμό είναι και θέμα τύχης. Ναι, ναι. Διότι την ημέρα, ας πούμε, στον τελικό μπορεί να ένας αθλητής να μην είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτή κατά τη γνώμη τη δική μου, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, για να φτάσει ένας προπονητής σε αυτό το επίπεδο, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων, είτε σε επίπεδο σωματιακό, δεν γίνεται να μην είναι καλός προπονητής. Αυτοί είναι όλοι καλοί προπονητές. Yeah, είναι πάρα πολύ καλοί προπονητές. Όλοι είναι κορυφαίοι προπονητές. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι πολύ καλοί προπονητές που δεν είχαν την τύχη ή δεν τους ευνόησαν οι καταστάσεις για να φτάσουν εκεί. Αυτοί όμως όλοι για να φτάσουν είναι καλοί προπονητές. Ποιο είναι το ζήτημα τώρα? Ότι όλοι αυτοί οι προπονητές έχουν μία φιλοσοφία. Πιστεύουν σε μία τακτική, σε μία στρατηγική. Εντάξει, οι τεχνικές λίγο πολύ έχουν, είναι ενιαίες, δεν έχουμε αποκλίσεις, δηλαδή έχουμε μερικές, αλλά κυρίως οι διαφορές των προπονητικών σχολών είναι στις τακτικές. Ας πούμε εγώ που δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζουν οι ομάδες του Φερνάντο Σάντος. Ναι, ναι. Γιατί είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν μου αρέσει εμένα. Ναι. Αλλά δεν λέω ότι ο Φερνάντο Σάντος δεν είναι καλός προπονητής, προς Θεού. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Και στην Ελλάδα το έδειξε αυτό. Και στην Πορτογαλία το έδειξε αυτό. Είναι ένας ρεαλιστής προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει με βάση το υλικό που έχει, εντάξει, όπως το ίδιο έκανε και ο Ρεχάγκελ. Ο Ρεχάγκελ φυσικά και ευνοήθηκε η ελληνική ομάδα και από την τύχη για να πάρει το αυτό, αλλά είναι και ένα δημιούργημα, μια επιτυχία του ίδιου του Ρεχάγκελ, ο οποίος κατάφερε να ενώσει αυτήν την ομάδα, να την εμπνεύσει αυτήν την ομάδα, να τους κάνει φίλους, να γίνουν μια γροθιά και να παίξουν αυτό το ποδόσφαιρο που ευνοούσε τους συγκεκριμένους παίχτες και του κάτσανε και δύο αποτελέσματα και πήρε το γύρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλοι αυτοί είναι πολύ καλοί προπονητές. Από αυτούς τώρα ποιο ποδόσφαιρο αρέσει σε μένα? Αυτό έχει σημασία. Λέμε λοιπόν είναι όλοι καλοί προπονητές. Εγώ θα πω τον Ντελ Μπόσκε πάντως. Πώς? Εγώ θα πω τον Ντελ Μπόσκε πάντως. Αλλά είχε και εκείνη την μεγάλη Ισπανία με όλους αυτούς τους παίκτες, ναι, που λέγαμε ότι παίζουν PlayStation. Θα συμφωνούσα, αλλά υπάρχουν και άλλοι που, ναι, το ποδόσφαιρο που παίζουν μου αρέσει. Νομίζω ότι ήμουν πολύ σαφής. Ξεκάθαρος. Σε αυτό που λέω. Πάμε να δούμε, επειδή φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής, να δούμε και τα αυριανά και τα μεθαυριανά παιχνίδια. Δεν μ' αρέσει το να πω να παίξουμε προπό. Θα βάλουμε. Όχι, να γελάσει και λίγο η μπάλα με τις προβλέψεις μας. Θα κάνουμε τις προβλέψεις μας. Και θα δούμε αν θα είμαστε τυχεροί. Ωραία. Ή αν θα σας, πώς το λέει η παροιμία, θα σας πάρουμε στο λαιμό. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Ουαλία Δανία. Εδώ είναι η σύνθεση της Ουαλίας. Ουαλία Δανία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Βρετανία εναντίον Σκανδιναβών. Έτσι. Ναι. Δράκη εναντίον Βίκινγκς. Νομίζω οι Δανείοι
είναι ανεβασμένοι, έχουν ξεπεράσει το σοκ. Έχουν ξεπεράσει το σοκ. Ενδεχομένως αυτό να τους έχει ενώσει κιόλας και να θέλουν και για το... Εντάξει, οι άλλοι τώρα από εκεί έχουν το Μπέιλ, ο οποίος είναι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει παπάδες. Ναι. Από μόνος του. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι. Θα είναι ένα ντέρμπι, λοιπόν. Ουαλία εναντίον Δανίας. Το παιχνίδι αυτό το Σάββατο. Το Σάββατο στις 26. 7. Ναι, ναι. Έχουμε... Το Σάββατο στις 7. Έτσι. Και πάμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Ιταλία-Αυστρία. Στο Wembley. Ώρα 10. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εδώ τώρα αυτό το παιχνίδι, εάν... Ομάδες με παλιά, πολύ παλιά, διαφορές πολιτικές. Ήταν αντίπαλοι και σε πολέμους. Οι Αψβούργοι κατήχαν εδάφη της Ιταλίας. Υπάρχουν θέματα ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό φορτίζει. Πάντα να ξέρεις ότι αυτό φορτίζει, όπως και με εμάς με την Τουρκία. Ναι. Φορτίζει το κλίμα. Ναι. Νομίζω ότι η φαβορή είναι η Ιταλία, εντάξει, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Χωρίς να υποτιμώ τους, την Αυστρία. Η οποία έχει κάνει ένα σχετικά καλό γύρο μέχρι στιγμής. Έχει κάνει καλό γύρο, αλλά είπαμε ότι η Ιταλία κερδίζει στο 16 η Αυστρία, αλλά η Ιταλία παίζει καλύτερα. Θα είναι έκπληξη αν κόψει το δρόμο της Ιταλίας η Αυστρία. Δεν θα είναι έκπληξη. Έτσι νομίζω εγώ. Ναι. Βλέπεις και γκολ πολλά σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, όχι μεγάλη. Βλέπετε, κύριε Πετρόπουλε. Βέβαια και η Ιταλία βάζει γκολ πολλά. Ναι. Άρα λοιπόν, αν η Αυστρία είναι ανταγωνιστική, θα πρέπει να βάλει γκολ. Είναι μπροστά η Immobile, ο Insigne, είναι επιθετική γραμμή. Έχουμε. Πολύ δυνατή. Όχι ότι η Αυστρία έχει πάνε πίσω. Έχουν καλούς μεσοεπιθετικούς, αλλά νομίζω. Εντάξει, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Αυτά τα δύο νομίζω είναι αύριο, έτσι δεν είναι. Αύριο είναι αυτά τα δύο. Θα δούμε τώρα και τη Κυριακή όμω. Κυριακή έχει περισσότερα νομίζω. Δύο είναι και την Κυριακή. Α, δύο είναι και την Κυριακή. Ναι, κάθε μέρα δύο παιχνίδια. Το Ολλανδία-Τσεχία λοιπόν στις 7 στη Βουδαπέστη στο Ferenc Puskas Stadium. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό. Για μένα φαβορή είναι η Ολλανδία. Η Ολλανδία. Το αναφέρατε εξ αρχής. Ναι, ναι, νομίζω ότι θα προχωρήσει η Ολλανδία. Η Ολλανδία θα περάσει λοιπόν. Είτε εύκολα είτε δύσκολα το εμπόδιο της Τσεχίας. Να δούμε λίγο και τη σύνθεση της Τσεχίας και πάμε να δούμε μετά και το τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής. Δεν θα κάνουμε κόμπι. Είναι παιχνιδάρα το τελευταίο παιχνίδι της Κυριακής. Το Βέλγιο-Πορτογαλία. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι ημιτελικός ενδεχομένως. Ναι, 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 ή τελικός. Ναι, ναι. Το Βέλγιο-Πορτογαλία. Λοιπόν, είδαμε και τη σύνθεση της Τσεχίας. Πάμε να δούμε και την τελευταία κάρτα. Βέλγιο-Πορτογαλία στη Σεβίλη. Εστάδιο de la Cartuja. 10 η ώρα, βραδινό παιχνίδι. Εδώ, τι θα δούμε τώρα. Λοιπόν, εδώ τι μπορείς να πεις εδώ για μένα. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει το Βέλγιο. Είναι. Ναι, εμένα μου αρέσει, θέλω να πω το εξής. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει το Βέλγιο και όχι το ποδόσφαιρο που παίζει η Πορτογαλία. Ναι, ναι. Στην Πορτογαλία όμως, έχουμε... Έχουμε τον Ρονάλντο. Ο οποίος... Από μόνος του μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, εδώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε αυτό. Πραγματικά δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη σε αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά και εγώ δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη. Αν μου το ζητούσατε εσείς, δεν θα μπορούσα να κάνω και εγώ πρόβλεψη. Νομίζω θα είναι η χαρά πάντως του ποδοσφαιρόφιλου. Ό,τι καλύτερο είναι εκεί, βράδυ, παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι. Με καύσωνα, με μπύρα παγωμένη, βέλγικη μπύρα. Εντάξει, εμένα η μπύρα μου αρέσει. Γι' αυτό και περπατάω πάρα πολύ για να μπορώ να πίνω την μπύρα μου, ας πούμε, που μου αρέσει. Δεν κάνω υπερβολές βέβαια, αλλά δεν θα πω τη μάρκα της μπύρας που μου αρέσει. Γενικά μου αρέσουν οι πικρές μπύρες, οι πίνες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Σας τα δείξαμε φίλες και φίλοι, γιατί δεν θα είμαστε μαζί στο Σαββατοκύριακο, θα είμαστε και πάλι τη Δευτέρα μαζί σας. Νομίζω ήταν ενδιαφέρουσα η κουβέντα που είχαμε τον Τάκη Πετρόπουλο. Έχει και κάποια είδηση όμως να μας πει. Κάποια είδηση έχετε να μας πείτε. Ότι ο Απόλλωνας ανέβηκε στην Basket League. Ναι, και να πω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα και στη διοίκηση, σε όλους τους προπονητές, όλους τους συντελεστές. Φορέσατε τη φανέλα του Απόλλωνα πολλά χρόνια πριν, έτσι. Εντάξει, θεωρώ αυτόν μέρος της μελανόλεπτης ιστορίας του Απόλλωνα. Ναι. Να με συγχωρούν. Και προπονητικά εργαστήκατε στον Απόλλωνα. Ναι, εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Κοιτάξτε τώρα.
Δεν, οι κρίσεις και όλα αυτά δεν γίνονται με βάση τα προσωπικά βιώματα και το τι... Εγώ μεγάλωσα στον Απόλλωνα, οφείλω πάρα πολλά πράγματα στον Απόλλωνα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό που με βοήθησε ο Απόλλωνας να γίνω, το έχω πει δημόσια, πάντα και στις οικογένειες υπάρχουν και τριβές, υπάρχουν και διαφωνίες κτλ. Εμείς σαν Δήμος αμέσως με πρόταση του Δημάρχου βγήκε ψήφισμα για να συγχαρεί την ομάδα. Ο ίδιος ο Δήμαρχος έκανε δήλωση να συγχαρεί και συνεχάρει την ομάδα και τη Δευτέρα στις 7.30 ώρα ο Δήμαρχος θα δεχτεί την ομάδα, τους παίκτες, τον προπονητή, τη διοίκηση, προφανώς παρόντος και μου ως αρμοδίου αντιδημάρχου αλλά και ως ανθρώπου του Απόλλωνα θα δεχτεί την ομάδα στο Δημαρχείο. Μάλιστα. Αυτή είναι η είδηση λοιπόν. Δευτέρα 7.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Απόλλωνας. Επισκέφθηκε την περιφέρεια. Σειρά έχει ο Δήμος. Για να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση. Προμηθέας και Απόλλωνας μπορούν μαζί στην ίδια κατηγορία? Θα μας περιμένουν ωραίες στιγμές μπασκετικά? Φυσικά και μπορούν. Δεν συμφωνώ με αυτό που λένε ότι κάποιοι ότι θα ήταν καλύτερα να έχει μια ομάδα η Πάτρα. Μπορεί να σηκώσει και δεύτερη ομάδα. Εντάξει, τώρα, κοιτάξτε να δείτε, να το δούμε αυτό. Πάντως, θα πρέπει να υπάρχουν καλές σχέσεις στους δύο συλλόγους. Θα πρέπει ο κάθε σύλλογος να κοιτάξει το δικό του το σπίτι και πώς θα αναπτυχθεί. Ο Απόλλωνας φαίνεται, για όσους γνωρίζουν, ότι πάει να ανοίξει ένα νέο ιστορικό κύκλο. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει, αυτό θα το δείξει η ίδια η ζωή. Δεν θέλω να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Αλλά εντάξει, ο Προμηθέας είναι αυτό που είναι, ο Απόλλωνας είναι κάτι άλλο. Ο Απόλλωνας, εντάξει τώρα, είναι ένας αστικός θρύλος της πόλης, εντάξει. Γιατί οι θρύλοι δεν δημιουργούνται ούτε με μια επιτυχία, ούτε με δύο επιτυχίες, ούτε με τρεις επιτυχίες που αναμφισβήτητα έχει κάνει και ο Προμηθέας. Ο Απόλλωνας είχε μια μεγάλη διάρκεια και μην ξεχνάμε ότι ο Απόλλωνας έχει αναδείξει έχει αναδείξει το θεαματικότερο παίχτη όλων των εποχών, μακρά του δεύτερου θεαματικότερου, μακράν είναι ο Κώστας ο Πετρόπουλος. Τον ουρέγε αυτό και... Ναι, είναι μακράν ο θεαματικότερος παίχτης. Πέρναγε μέσα από την τρύπα της Βελώνας. Ήταν απίστευτα πράγματα αυτά που έκανε, με φοβερά αθλητικά προσόντα κτλ. Και έναν από τους μεγαλύτερους παίχτες όλων των εποχών. Άρα λοιπόν ο Απόλλωνας είναι ένας θρύλος της πόλης. Εντάξει, ο Απόλλωνας, όπως και η Παναχαϊκή με το Δαυρουλί και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό δεν είναι εύκολο να επαναληφθεί. Μακάρι να επαναληφθεί με κάποιο άλλο Πατρινόπουλο, αλλά δεν είναι εύκολο να επαναληφθεί. Και δεν είναι το ίδιο να φτιάχνεις, όπως και να το κάνουμε, να φτιάχνεις μια ομάδα με ξένους παίχτες, που και αυτό είναι καλό για την πόλη, διότι προσφέρει στον πολιτισμό, έρχονται εδώ το ανώτερο επίπεδο του μπάσκετ, προσφέρει στους Πατρινούς να το βλέπουν, να βλέπουν τους καλύτερους παίχτες της Ευρώπης κτλ. Γιατί, αλλά είναι άλλο όμως, είναι διαφορετικό για την πόλη ο ηγέτης, και δεν ήταν μόνο ο ηγέτης, ήταν και άλλοι καλοί παίχτες, εντάξει. Οι ηγέτες να είναι γέννημα θρέμα της πόλης. Ναι. Αν όχι του ίδιου συλλόγου, αλλά γέννημα θρέμα της πόλης. Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε κάποια στιγμή στο μέλλον μια εκπομπή για να συζητάμε με τις ώρες για μπάσκετ μαζί σας. Νομίζω ότι και εσείς το απολαύσατε. Βεβαίως και ήρθε με πολύ χαρά. Δεν είπαμε για την ομάδα μόνο, βέβαια. Την ομάδα, την Αγγλία, η οποία μας δείχνει. Είπατε. Ενώ είναι μακράν το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, σε επίπεδο εθνικής ομάδας έχει πάρα πολλά χρόνια. Και ενώ έχει ανεβάσει σε επίπεδο σωματιακό τις επιτυχίες της διεθνής, σε επίπεδο εθνικών ομάδων και δεν βλέπω και σε αυτό το Euro κάτι θα το ιδιαίτερο. Δούμε, γιατί αν περάσει τη Γερμανία νομίζω ότι μετά μπορεί να φτάσει και στο τελικό. Θα το δούμε. Λοιπόν,
Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν πραγματικά και εγώ πέρασα καλά. Αυτό είναι το βασικό και νομίζω και οι τηλεθεατές μας πέρασαν καλά μαζί μας. Να έχετε φίλες και φίλοι ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να χορτάσετε ποδόσφαιρο. Και τη Δευτέρα το βράδυ θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Να είστε καλά. Γεια σας.